Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα είναι το τελευταίο vlog καραντίνας. Γιατί θα ξεκουραστώ μία μέρα. Και 2 Δεκεμβρίου, που θα γυρίσω εγώ στις 1 Δεκεμβρίου το πρώτο vlog μας, θα ανέβει 2 Δεκεμβρίου και θα έχουμε 25 βίντεο έως τα Χριστούγεννα. Εμείς ετοιμαζόμαστε. Εγώ έχω σιώσει μαλλί όσο μπορούσα να το σιώσω, γιατί έχει υγρασία λίγο και χαλάει, φριζάρι. Τι είναι? Έχω ντύσει και τη μικρή, είναι έτοιμη. Ναι, αγάπη μου. Και μόλις έρθει ο Νέστης, γιατί παρότι είναι Σάββατο πήγε για δουλειά. Σχολάει βέβαια μια ώρα νωρίτερα, οπότε με το που έρθει θα ντυθεί και θα φύγουμε. Θα πάμε My Market, οπότε θα σας πάρουμε μαζί στο Super Market. Ό,τι ψωνίσω θα σας το δείξω, εννοείται. Κάπως έτσι έχω ντυθεί, έχω φορέσει αυτήν εδώ την παντελόνα. Δεν ξέρω κατά πόσο πολύ μπορείτε να τη δείτε. Αυτή εδώ. Μια τέτοια μπλουζίτσα, καλά τώρα θα το βάλω από μέσα. Μια τέτοια μπλουζίτσα ρηχτή και ωραία, που μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι μπλουζίτσες οι ρηχτές. Τις μικρές τις φόρεσα, δεν μπαίνει, τις μικρές τις φόρεσα ένα έτσι ολόσωμο, γιατί συνεχίζει να βγάζει τις κάλτσες, τις υπέρδικα. Ναι, ναι. Τι είναι αυτά που έχει εδώ? Συνεχίζει να βγάζει τις κάλτσες της, οπότε προσπαθώ να τις φοράω ολόσωμα ή καλτσόν, για να μην μένει ξυπόλυτη, γιατί έχει αυτή την τάση. Βασικά όλα τα μωρά έχουν αυτή την τάση να βγάζουν τις κάλτσες τους. Τι είναι, αγάπη μου? Τι είναι? Τι κοιτάς? Σου αρέσει το φορμάκι σου? Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε περιμένουμε τον Ανέστη για να πάμε στο σούπερ μάρκετ και να σας πάρουμε μαζί. Έχω σιώσει τα μαλάκια μου, όπως είδατε. Έχει βγει πάρα πολύ το ξανθό. Το βλέπετε πόσο έχει βγει το ξανθό? Έχει βγει πάρα πολύ, δηλαδή σε τέτοια κατάσταση που αν κάτσω και βάλω 5 λεπτά δεκαπάζ, ας πούμε, ή βάλω το άλλο το προϊόν που είναι αποχρωματισμού. Έλα, περιπάτε. Που είναι το άλλο το αποχρωματισμού, το προϊόν, θα βγει πάλι το ξανθό. Σε τέτοια κατάσταση. Είδα μια τέλεια βαφή που μου έστειλε σε μήνυμα μία συνδρομήτρια. Έχω πάθει σοκ με εκείνη τη βαφή. Σοκ πραγματικά. Θα σας τη βάλω κάπου εδώ πέρα τη φωτογραφία να τη δείτε. Δεν υπάρχει πουθενά στο σούπερ μάρκετ. Και είμαι σε αυτό το δίλημα τώρα, να πάρω επαφή μαύρη, να πάω στα μαλλιά μου που έχει γίνει αυτό το έσχος εδώ πέρα, ή να μην πάρω και να κάνω υπομονή να παραγγείλω εκείνη τη βαφή. Δεν ξέρω πραγματικά τι να κάνω. Είδατε τη φωτογραφία που σας έβαλα, είναι φανταστικό αυτό το χρώμα. Και μου λέει θα τα κάνει και εκείνη έτσι. Τη είπα μόλις μου τα κάνει να μου στείλει φωτογραφία να δω πως βγαίνει το αποτέλεσμα στο μαλλί. Αλλά μέχρι να τα βάψει, επειδή έχει κάποιες βαφές, μου είπε, στην άκρη και δεν θέλει να τις πετάξει, θα συνεχίσει να βάφει το χρώμα της και μετά θα βάψει με αυτή τη βαφή, οπότε θα περάσει λίγο διάστημα και δεν ξέρω αν μπορώ να αντέξω εγώ τόσο καιρό χωρίς να βάψω τα μαλλιά μου. Και αν ξαναβάλω μαύρο μαλλί, μαύρη βαφή, δεν θα βγει μετά το άλλο χρώμα. Και εκείνο σκούρο είναι από ό,τι βλέπετε, απλά έχει σαν πέρλες μέσα. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαιρετάσω όλο τον κόσμο. Γεια σας! Γεια σας! Έχουμε μάθει να κάνουμε γεια σας, να χαιρετάμε όλο τον κόσμο. Είμαστε χαρούμενα παιδάκια και λέμε γεια σας σε όλα τα παιδάκια. Γεια! Χαιρετάμε παιδάκια. Αμέ, βγαίνουμε στον μπαλκόνι και κάνουμε γεια σας στον κόσμο. Αμέ! Αμέ! Λοιπόν, τώρα ταΐζω τη μικρή. Τι φτύνεις, μωρή! Τι φτύνεις, μωρή, τη μαμά! Τι φτύνεις!
ταΐζω τη Μητρή το φαγάκι της. Εμείς θα φάμε, λογικά, ψαροκροκέτες με σαλάτα. Και αύριο Κυριακή θα ανέβω αυτό το βίντεο. Θα κάτσω να ξεκουραστώ όλη την Κυριακή, να μην έχω να κάνω τίποτα από βίντεο και όλα αυτά. 1η Δεκεμβρίου σας γυρίζω το vlog μας, θα στολίσουμε επιτέλους, είμαι πολύ χαρούμενη. Ένα δεντράκι έχουμε, οι παλιές συνδρομητές το θυμάστε, ήμασταν πάρα πολύ λίγοι στην αρχή και ναι, είμαι πολύ χαρούμενη. Θα κάνουμε και λίγο χώρο στα πράγματα. Πάμε να την ταΐσω για το πινόι και τα λέμε σε λίγο. Κλείνω. Και θα σας πάρουμε μαζί, βολτούλα. Να σας δείξω και εδώ τις σκάλες μας, κοιτάξτε τι έχουν κάνει. Και έχει και δεντράκι, ο Ανέστης είναι εκεί με τη Λιδία. Θα σας τα δείξω τώρα. Δείτε, ωραίο δεν είναι? Πάρα πολύ ωραίο. Και να δείτε και το δεντράκι εδώ. Αχ, τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Να το. Φοβερό. Τέλειο. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρα. Έκλεισα καλά. Να φαίνεται και από εδώ το δεντράκι. Λοιπόν, και πάμε. Πάρα πολύ ωραία μέρα. Έχει ήλιο, ούτε μπουφάν. Η μπλουζίτσα είναι λεπτή. Περιμένετε καλέ. Περιμένετε και εμένα. Κάνει ζέστη. Το βράδυ βέβαια έχει πολύ υγρασία. Ανέστη τη μάσκα σου φορά κανονικά τώρα που βγήκαμε. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά τώρα, ελπίζω. Η μικρή, με το που είδε το μάρσιπο, χάρηκε τόσο πολύ, σου λέει επιτέλους θα βγούμε βόλτα. Αχ, τι είναι αυτό. Επιτέλους θα βγούμε βόλτα. Πώς αισθάνεσαι, Ανέστη, που βγαίνουμε πάλι ξανά? Και οι τρεις μας έξω. Στείλαμε και το μήνυμά μας κανονικά. Ναι. Θα σας τραβήξω σε πιο πολλά πλάνα μπορώ. Για να σας πάρουμε μαζί. Τι κάνετε βρε εσείς? Τα ωραία της Ρόδου. Όπου και να πας, έχει δέντρα. Παντού. Είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχει το νησί. Στο Αίγιο που ήμασταν όλα τα έκοβαν. Εδώ τα έχουνε και τα προσέχουνε. Και πάλι καλά να βλέπουμε και λίγο πράσινο. Παντού έτσι είναι οι δρόμοι της Ρόδου. Έχουνε παντού τέτοια. Έτσι μεγάλα δέντρα. Σαν και αυτά. Δείτε, περπατάμε τόση ώρα και έχει ακόμη δέντρα. Βλέπετε, να σας δείξω. Κοιτάξτε, όλος ο δρόμος αυτός, πάνω-πάνω και ως κάτω-κάτω, έχει όλα αυτά τα υπέροχα δέντρα. Εμείς βέβαια θα στρίψουμε τώρα, οπότε δεν θα σας δείξω τη συνέχεια που είναι πολλά-πολλά δεντράκια. Ανέστη, τι κάνετε? Τι να κάνουμε, αφού δεν μπορώ να σας δείξω κάτι άλλο από τη Ρόδο, να σας δείξω λίγα πραγματάκια. Όσο μπορώ τώρα. Έχω και πολύ παλιά vlogs που βγαίναμε στην παραλία και σας έχω τραβήξει πλάνα και για ψάρεμα που είχαμε πάει από τα πρώτα vlogs. Και όταν κάναμε τα ρουχαλάκια της Λιδίας στη θάλασσα, σας είχα πάρει μαζί. Πολύ ωραία βιντεάκια, μα θέλετε να τα δείτε. Αυτές τις δύο μέρες που δεν θα ανεβάσω βιντεάκι, μπορείτε να πάτε να δείτε αυτά τα παλιά. Να δείτε και λίγο απ' έξω από τη Ρόδο. Σταμάτα εσύ μωρέ. Και εδώ πέρα δεν πάει πίσω από τα δέντρα, παντού έχει. Να σας δείξω και εδώ πέρα. Εδώ πέρα σας το έχω ξαναδείξει. Δεν ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσουν οι κάκτοι. Πραγματικά. Και εδώ ωραία λουλουδάκια. Σας το έχω δείξει με πλάνο μουσικής βέβαια.
Ναι, τώρα σας το δείξα έτσι. Βλέπετε εδώ δεντράκια παντού. Αυτό είναι το ωραιότερο πράγμα. Να έχει έτσι δεντράκια, να ανοίγει λίγο το μάτι μας. Τώρα που είμαστε όλη μέρα μέσα στο σπίτι, το έχουμε ανάγκη. Και λίγο θάλασσα θα ήθελα να δω, αλλά είναι μακριά από εδώ πέρα που μένουμε, οπότε δεν έχουμε πάει. Ενώ εκεί που μέναμε στο προηγούμενο σπίτι είχε κοντά θάλασσα. Ναι. Τι ωραία μέρα! Ε? Ναι, χειμώνα έχω. Ναι, χειμώνα. Πολύ ωραία μέρα. Κοντεύουμε να φτάσουμε και στα My Market. Θα ψωνίσουμε, να πάρω δύο πραγματάκια που θέλω. Σίγουρα. Και μετά δύο πραγματάκια, ναι, και μετά μόλις πάμε σπίτι. Θα σας τα δείξω. Δεν νομίζω τόσο πολύ. Θα δείξω. Φτάσαμε, οπότε τα λέμε πάλι σε λιγάκι. Λίγα πράγματα ψωνίζουμε. Πάρα πολύ λίγα, δεν μπορείτε να πείτε. Θα σας τα δείξω μετά όλα. Φύγαμε από τα My Market και πήραμε πολλά. Τελικά. Δύο πραγματάκια, 44 ευρώ. 44 ευρώ. Δύο πραγματάκια. Δύο τέτοιες γεμάτες σακούλες. Έπρεπε να βάλουμε στοίχημα. Έπρεπε να βάλουμε στοίχημα, λέει ο Ανέστης. Ας το καλοπέφτει συνέχεια αυτή η μάσκα. Πήραμε ό,τι χρειαζόμασταν. Με το που πάμε σπίτι θα σας δείξω. Πήρα εγώ τη Λιδία, γιατί κουλάθηκε το χέρι μου με τα ψώνια. Και πήρε τις τσάντες ο Ανέστης. Και κοντεύουμε σπίτι τώρα σε κανένα 5 λεπτά θα έχουμε φτάσει. Ο κουβαλητής. Άλλη καλά, είναι και ο Ανέστης και τα κουβαλάει. Φτάσαμε επιτέλους. Έσκασα, είναι πολύ ζέστη. Πάμε πάνω και θα σας δείξω τι πήραμε και τι δεν πήραμε, μάλλον. Η Λιδία απόλαυσε τη βολτούλα της, εμείς κουραστήκαμε όμως. Βαφές τελικά εγώ δεν πήρα. Καταρχήν είχε σε όλες τις άλλες βαφές σε προσφορά, το μαύρο χρώμα δεν το είχε. Το περιμένω και θα παραγγείλω τις βαφές που είδα, που μου αρέσουν. Και πάμε να σας δείξω τι πήραμε. 44 ευρώ κάνουν όλα αυτά που πήραμε συνολικά. Θα σας βάλω τις τιμούλες εδώ πέρα, να τις βλέπετε, για ένα-ένα. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ πέρα τα γεμιστά Παπαδοπούλου με λεμόνι. Μου αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ. Και πήρα τα ίδια αλλά με φράουλα και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει με καρύδα και με διάφορα άλλα. Πήρα δύο κουβερτούρες, αυτές εδώ, την εταιρεία του My Market. Δεν τις έχω ξαναδοκιμάσει, αλλά τις πήρα γιατί τις χρειάζομαι. Θα δείτε στα βλογκάκια που θα έρθουν τα vlog μας. Εδώ είναι η απόδειξη για να σας γράψω τις τιμές, 44,02. Το βλέπετε. Πήρα πάγο κυψέλες, 2. Αυτές εδώ. Γιαουρτάκια για τη μικρή, με μήλο, χλάδι και μπανάνα. Κρικρί, σας έχω ξαναπεί, πάρα πολύ καλή εταιρεία. Είχε 2+1 δώρο από αυτά τα νούντλς που μου αρέσουν πάρα πολύ, κοτόπουλου. Οπότε τα πήρα. Πλήρωνε στα 2 και έπαιρνες και ένα δωράκι. Ευκαιρία. Πήρα αλεύρι ολικής. Αυτό εδώ. Και αυτό, τι είναι, μήλι Αγίου Γεωργίου, αυτά λέει, αλεύρι ολικής πετρόμηλου, με, για μαύρο ψωμί ολικής αλέσιος, αυτό εδώ.
πήρα καστανή ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο και εδώ. Πήρα καρυδάκια, θα βλέπετε, σε ένα σακουλάκι από τα χύμα που έχει. Οπότε έβαλα όσα ήθελα, βγήκαν 180 κάτι γραμμάρια. Πήρα μία ζάχαρη άχνη, αυτή εδώ, μία απλή ζάχαρη άχνη. Αχ, έπεσε αυτό, το έχω εκεί. Πήρα baking powder, 3 φακελάκια, μία σόδα, αυτή εδώ, συνήθως έπαιρνα από τον Πάπου της Ρόδου, αλλά τώρα πήραμε από τα My Market να δω και αυτή τη σόδα, λογικά ίδιες είναι. Πήρα κανέλα τριμμένη, αυτή εδώ, γιατί δεν είχαμε κανέλα, γαλοπούλα, γιατί θέλω να ξανακάνω μανιταρόπιτα. Πήρα 2 ακτινίδια, αυτά εδώ, 2 πήρα απλά να φάω, γιατί δεν ξετρελαινόμαστε κιόλας, αλλά να παίρνουμε και γενικά από όλα τα φρουτάκια. Πήρα ένα δίχτυ πορτοκάλια, αυτό εδώ, ένα απλό δίχτυ πορτοκάλια, 2 αγγουράκια, να τα. Και τελείωσε αυτή η σακούλα. Πάμε στην επόμενη, έχει πιο λίγα μέσα. Ένα ψωμί γουτό, αυτό εδώ. Πήραμε τη μπερ Παπαδοπούλου. Μάτσα. Ένα γαλατάκι. Ωραίο γαλατάκι. Πολύ ωραίο αυτό. Μανιτάρια. Σε φέτες κομμένα, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι 1 κιλό η συσκευασία, τα έχει αρκετά φθηνά. Θα σας βάλω σε όλα τις τιμές να τα δείτε, εννοείται σας είπα. Λοιπόν, φύλλο κρούστας, για να μην κάθομαι να ανοίγω πάλι τώρα φύλλο, πήρα έτοιμο, δεν πειράζει καμιά φορά. Για να κάνω τη μανιταρόπιτα ξανά, θα βρείτε τη συνταγή στο κανάλι μου, την έχω δείξει. Μία μαγιονέζα. Εδώ πέρα. Κρέμες γάλακτος 3, γιατί θέλει και η μανιταρόπιτα και κάτι άλλο που θέλω να φτιάξω θέλει. Οπότε πήρα αυτές τις 3 που τις έχει μαζί 2 συν 1 δώρο. Να τη βάλω εδώ. Ένα ελαιόλαδο, 1 λίτρο. My Gusto από την εταιρεία του My Market. Πήρα γαρίφαλο τριμμένο, αυτό εδώ, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε καλά. Και το τελευταίο πραγματάκι είναι αυτά εδώ πέρα τα λουκάνικα με πράσο λιβαδιάς. Είναι πάρα πολύ ωραία, τα παίρναμε και παλιά και μας άρεσαν πάρα πολύ. Οπότε θα δοκιμάσουμε και αυτά που βρήκαμε. Δεν ξέρουμε αν έχουν ίδια γεύση, αν θα είναι ίδια, αλλά τα πήραμε να τα δοκιμάσουμε και αυτά. Με αγνά μπαχαρικά, μυρωδικά και εκλεκτά καρικεύματα. Έτσι γράφει επάνω. Βλέπετε. Αυτά λοιπόν ήταν τα ψώνια μας. Αυτά αγοράσαμε. Θα κάτσω να τα βάλω τώρα στη θέση τους. Και θα σας κλείσω. Σας πήραμε μαζί μας σήμερα, τράβηξα ό,τι περισσότερο μπορούσα για να απολαύσουμε κι εμείς λίγο που βγήκαμε έξω, γιατί όλη την ώρα μέσα δεν γίνεται. Και θα τα πούμε στο πρώτο vlog μας τώρα που θα στολίζουμε, οπότε να το περιμένετε. Δεν θα ανέβει κάποιο άλλο βιντεάκι καραντίνας, είναι το τελευταίο αυτό της καραντίνας. Τώρα μετά τα Χριστούγεννα δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα ξαναγίνει καραντίνα, αν θα ξανακάνω vlogs. Δεν έχω ιδέα. Θα δούμε με την πορεία πώς θα πάει όλο αυτό. Πάντως, ως τα Χριστούγεννα θα έχει τα vlog μας. Θα γυρίσω και τα Χριστούγεννα ανήμερα. Και θα σας το ανεβάσω στις 26. Θα ανεβαίνουν όλα μια μέρα μετά, εννοείται αυτό.
Το πρώτο vlog μας θα έρθει 2 Δεκεμβρίου, θα το γυρίσω την πρώτη μέρα. Δεν θα το κάνω όπως το κάνουν άλλοι youtubers που γυρνάνε μια μέρα νωρίτερα και δείχνουν την επόμενη και όταν είναι 25, απλά γυρνάνε τα Χριστούγεννα και θα το δείχνουν στους 26 και ξεκουράζονται μια μέρα. Ναι, απλά θα σας τα δείχνω αυθημερών όλα και θα ανεβαίνει το πρωί όπως γινόταν και με την καραντίνα. Αυτά λοιπόν, άρα το πρώτο βιντεάκι vlog μας θα το περιμένετε 2 Δεκέμβρη. Ως τις 2 Δεκέμβρη δεν θα ανεβάσω κάτι άλλο. Οπότε 2 μερούλες θα ξεκουραστώ κι εγώ. Ρεπό. Πραγματικά. Μπορείτε να δείτε παλιά μου βιντεάκια που έχω ανεβάσει διάφορα παλιά. Θα δείτε που είμαστε στην παραλίες και όλα αυτά που σας είπα και πριν. Για να σας κρατήσω και αυτές τις 2 μερούλες παρεούλα. Απλά να ξεκουραστώ κι εγώ 2 μερούλες για να έχω δύναμη να κάνω τα vlog μας που θα είναι 25 βιντεάκια. Να είμαι εδώ να σας κρατάω παρεούλα, να μου κρατάτε κι εσείς. Ό,τι θέλετε εννοείται να μου στέλνετε στο Facebook και στο Instagram. Στο Facebook θα με βρείτε έτσι, όπως γράφω εδώ. Και στο Instagram θα με βρείτε έτσι, όπως γράφω εδώ πέρα. Πάντοτε τα γράφω και στην περιγραφή κάθε βίντεο. Οπότε θα τα βρείτε και εκεί πέρα. Να μου στέλνετε τα μηνύματάκια σας, να τα λέμε όπως και ήδη κάνετε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλιά πολλά, να περνάτε υπέροχα, να χαμογελάτε κάθε μέρα. Τα λέμε στο πρώτο vlog μας, γεια σας!